Βέλγο Δίτη, ο οποίος βρίσκεται εκεί και δεν αποκλείεται να συμμετάσχει και στην επιχείρηση, τα δύο πρώτα παιδιά θα βγουν μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα πάντα με το καλύτερο σενάριο. Ο ίδιος μίλησε για έναν λαβύρινθο διαδρόμων που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη αυτή την επιχείρηση. Είπε ότι σχεδόν σε όλη την προσπάθεια απεγκλωβισμού των παιδιών, ένας δίτης θα τους κρατά το χέρι. Σε κάποιο σημείο που έχει κριθεί ασφαλές στον τρίτο θάλαμο, σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιόμετρου από την έξοδο, θα σταματήσουν τα παιδιά εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά μέχρι εκείνη τη στιγμή και κάποιος γιατρός θα τους εξετάσει. Τα δύο πιο δυνατά παιδιά τώρα αναμένεται να είναι τα πρώτα που θα βγουν. Ανά δύο θα εξελιχθεί η επιχείρηση, ανά δύο θα συνεχίσουν δηλαδή να τα βγάζουν. Εκτιμούν λοιπόν ότι θα μπορούν να βγάλουν 4 παιδιά ανά ημέρα και έτσι η επιχείρηση συνολικά μπορεί να κρατήσει και 3 ημέρες. Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, με αυτόν τον Βέλγο Δίτη δηλαδή, το ηθικό των αγοριών παραμένει υψηλό και ήδη έχουν αρχίσει να σκέφτονται το τι θα ζητήσουν από τις μητέρες τους για να φάνε. Υπήρχε έντονη κινητικότητα έξω στο κέντρο επιχειρήσεων μέχρι και πριν από λίγη ώρα, με πολλούς στρατιώτες, πάρα πολύ κόσμο να έχει συγκεντρωθεί εκεί. Μάλιστα. Και βεβαίως η αγωνία δώρα κορυφώνεται. Ακριβώς με την ευχή όλων λοιπόν να βγουν όλοι οι σώοι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρένα.